άνοιξε τις πύλες της το βράδυ της Τρίτης, η δεύτερη πανελλήνια ομαδική έκθεση του Privé Club στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας. Στην έκθεση συμμετέχουν με χειροποίητα έργα τους αρκετοί καλλιτέχνες και ο επισκέπτης μπορεί να δει αγιογραφίες, βιτρό, ζωγραφική, μεταλλοτεχνία, ξυλογλυπτική και διακοσμητικά αντικείμενα. Η έκθεση θα έχει τα εγγένειά της αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ, ενώ θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 13 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στην έκθεση συμμετέχει η Πνοή, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η τηλεόραση του 1 και το 1 Radio. Είμαστε στην ομάδα του Privé Club, η οποία είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε πριν περίπου ένα χρόνο. Απαριθμεί αυτή τη στιγμή γύρω στα 900 μέλη. Ιδρυτής της ομάδας μέσα στο Facebook είναι η κυρία Κατερίνα Κουσιανίκα από τη Λάρισα. Είναι η δεύτερη ομαδική έκθεση του Privé. Η πρώτη έγινε στην Νέα Χαλκιδική στο Παραμονές του Πάσχα. Υπάρχουν τέχνες από αγιογραφία, πλεκτά, χειροτεχνία, ζωγραφική, θαλασσόξυλα, μεταλλικά, ξυλογλυπτική. Μια προσπάθεια είναι να παρουσιάσουμε την τέχνη στον κόσμο μέσα από τα δικά μας μάτια, γιατί ο καθένας δημιουργεί με τον δικό του τρόπο. Είναι μόνο αγιογραφίες ή υπάρχουν? Όχι, υπάρχει ξυλογλυπτική, υπάρχει μεταλλουργία, υπάρχουν γλυπτά από ξύλα και θαλασσόξυλα, ζωγραφική, χρηστικά αντικείμενα, κοσμήματα. Η Πνοή συμμετέχει από εδώ από την Καβάλα, μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Μας ζητήθηκε δηλαδή να τους βοηθήσουμε και τους έχουμε βάλει και αυτούς. Νομίζω θα είναι εδώ από σήμερα ή από την Παρασκευή θα έρθουν. Εάν έχετε κάνει και αλλού εκθέσεις, ναι. Και τι αποδοχή έχετε λάβει από τον κόσμο? Η πρώτη έκθεση ήταν στην Νέα Χαλκιδικής και η δεύτερη έκθεση που συμμετείχα εγώ ήταν στο Στρατόνι, που ήταν και εκεί πάλι καλλιτέχνες από διάφορες είχε διάφορα, δηλαδή δεν ήταν μόνο αγιογραφία, είχε και βιτρό, είχε και ξυλογλυπτική πάλι, είχε διάφορα. Αποδοχή είχε και χτες, χαρά μας μεγάλη, που πρώτη μέρα που άνοιξε η έκθεση μέχρι τις 10.30 είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα εδώ στην Καβάλα. Να πούμε λίγο πού μπορεί να σας βρει κάποιος και να παρακολουθήσει την έκθεση. Είμαστε στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Καβάλας. Είναι υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Καβάλας, έτσι κι αλλιώς η έκθεση. Μπορεί να έρθει από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 1 και το απόγευμα από τις 7 μέχρι τις 10.30 με 11, αναλόγως στον κόσμο που υπάρχει.